Λοιπόν, καταρχήν θέλω να πω δύο κουβέντες πριν ξεκινήσουμε την ανάλυση γρήγορα. Ότι εμείς από εδώ πέρα δεν περιμένουμε να χάσει μια ομάδα για να της αλλάξουμε τα πετρέλαια. Ξέρουμε τι γίνεται στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ξέρουμε για τα φιλικά παιχνίδια των ομάδων και βλέπουμε, ακόμα και αν ένα παιχνίδι κερδιθεί από μια ομάδα, μπορεί να υπάρχουν πολλές αδυναμίες. Αντίθετα, μπορεί να δούμε ένα παιχνίδι που χάνει μια ομάδα και να δούμε κάποια πράγματα που μας αρέσουν. Άρα το αποτέλεσμα μετράει ως ένα βαθμό στην κριτική μας. Δηλαδή, περνάμε από τα δεδομένα, τα κλασικά των δημοσιογράφων, της εύκολης λύσης, του μετακριστού προφήτη, κέρδισε η ομάδα, καλύπτουμε τις μαλακίες, χάνει η ομάδα, αναδεικνύουμε τα μεγάλα προβλήματα. Λοιπόν, εδώ και 2,5 μήνες έχουμε κάνει κριτική τον προπονητή του ΠΑΟΚ και γενικότερα την ομάδα του ΠΑΟΚ και λέμε ότι δεν μας αρέσει το προϊόν που λέγεται ΠΑΟΚ στον αγωνιστικό χώρο. Το ίδιο έχουμε πει και για τον Ολυμπιακό. Οπότε δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα στο να αναλύσουμε ό,τι βλέπουμε με κάθε λεπτομέρεια. Στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ έχουμε καταρχήν δύο ομάδες, η οποία είναι μία σε δαιμονιώδη φόρμα και η άλλη είναι στη δύση της καριέρας τους, πολλοί ποδοσφαιριστές οι οποίοι παίζουν στην εντεκάδα. Και μιλάω για το Μάτος, μιλάω για το Βαρέλα, μιλάω για τον Εσίτη, ο οποίος δεν είναι ποδοσφαιριστής αλλά είναι οποιοδήποτε άλλο άθλημα μπορεί να φανταστεί κανείς, για το Μαουρίσιο, ο οποίος είναι 3 χρόνια άρρωστος, το Βιερίνια που αρχίζει και βγάζει τον παλέμαχο από μέσα του, και άλλους θέλετε να σας πω, και τον Μπίζεσβαρ, ο οποίος είτε ξεκινήσει το παιχνίδι, είτε μπει στο 60, είτε μπει στο 70, είναι, άμα τον βάλεις μια άσπρη υπογειά στα μαλλιά και τον τίζεις γυναίκα, θα τον περάσουν από το πεζοδρόμιο 12 παιδάκια, 17 πρόσκοποι και 4 Χριστιανόπουλα, λέγοντας γιαγιά, έλα να σε περάσουμε απέναντι, γιατί θα σε πατήσει το αυτοκίνητο. Τα αυτοκίνητα που θα τον βλέπουν σίγουρα θα μειώνουν την ταχύτητα, σου λέει μη βγει γριά που είναι και χοντρή κτλ. Αν τον κουρέψεις δε γουλή σαν και εμένα τον Μπίζεσβαρ, θα φανεί σαν κουμπαράς το πραγματικό του πάχος. Δηλαδή το σώζει το γεγονός ότι έχει το μαλλί εκείνο το πάει ο Θεός και δίνει τα μαλλιά σε λάθος ανθρώπους. Λοιπόν, πάμε στο μάτς τώρα. Θα ξεκινήσουμε και να πούμε ότι χαφ στον ΠΑΟΚ δεν υπάρχουν. Έχει φαγωθεί ο Μπίσεσβαρ και ο Πέλκας δικαίως. Αλλά με το Μπίσεσβαρ να τον βάζει στα δεκάρια, τον χάνεις και από οχτάρι. Και έχουμε μια τριπλέτα στα χαφ. Το Μίσιτς που είναι ο καλύτερος χαφ του ΠΑΟΚ σε λάθος θέση. Ο Εσίτη, ο οποίος είναι ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος δεν είναι ποδοσφαιριστής. Μπορεί να παίξει handball, μπορεί να κάνει κολύμπι, μπορεί να κάνει στίβο, μπορεί να κάνει MMA, μπορεί να κάνει kickbox, μπορεί να κάνει το πορτιέρι, το γαμιά σε ταινίες στο Σιρινάκι, αλλά δεν είναι ποδοσφαιριστής. Και το Μαουρίσιο, ο οποίος 3 χρόνια τραυματίζεται τουλάχιστον 4-5 μήνες το χρόνο και δεν μπορεί να πάρει ρυθμό. Ο Μαουρίσιο και αυτός είναι παλέμαχος. Πλέον. Πλέον. Μαζεύει δηλαδή πολύ σαβούρα. Πολύ φιατίλα. Φιατίλα είναι. Επειδή τα Fiat είναι αυτοκίνητα που χαλάνε εύκολα, βρωμάει Fiatilla. Βρωμάει Fiatilla. Όποιο έχει Fiat με καταλαβαίνει. Ή όποιο έχει Fiat παλιό. Fiat Tembra, Fiat Regatta, Fiat Punto, Fiat 124, Fiat 128, Fiat 128-3P, Fiat 131 Abarth. Χαλάνε εύκολα. Είναι ο φίλος του Μάστορα. Ξεκινάει λοιπόν ένα παιχνίδι όπου οι τρεις χαφ του Παναθηναϊκού μοιάζουν παιχταράδες στους τρεις χαφ του ΠΑΟΚ. Να πω ότι η ιστορία με τον Παναθηναϊκό να μην βάζει 4 ή 5 γκολ σε αυτό τον ΠΑΟΚ είναι ότι ήταν ο χειρότερος παίκτης του γηπέδου, δεν ήταν παίκτης του ΠΑΟΚ. Ο χειρότερος παίκτης του γηπέδου ήταν παίκτης του Παναθηναϊκού. Και αυτός ακούει το όνομα Ζαχίντ, τον οποίο άργησε ο Δόνης να βάλει εκεί τον μπουζούκι, ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, μπορεί να χαρακτηριστεί και ένα άθελο fair play του προπονητή του ΠΑΟΚ απέναντι στον ομόλογό του, του προπονητή του Παναθηναϊκού απέναντι στον ομόλογό του προπονητή του ΠΑΟΚ. Υπάρχουν λοιπόν και δύο εξτρέμ. Ο ένας είναι ο Λιμιός που δεν μπορεί να τριπλάρει ούτε ο Ρακοτάγκο και ο άλλος είναι ο Βιερίνια, το παιδί το οποίο το βάλανε εξτρέμ, αυτός λέει μπακ είμαι. Ξέρεις γιατί λέω ότι λέει, είμαι back.
Γιατί ο Βιερίνια, άμα ξεκινήσει τα πρώτα 10 μέτρα, το κόρτομπα το δικό μου φεύγει πιο γρήγορα. Που έχει ηλεκτρονικό γκάζι. Όσοι έχουν αμάξι με ηλεκτρονικό γκάζι, ξέρουν πώς φεύγει. Στην ανηφόρα, χειρόφρενο και σμπρόχρηση από κάτω. Βιερίνια λοιπόν, Λιμιός, δεν πάνε στο ένας με έναν. Ο Μίσιτς είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος το παιδί είναι πολύ καλό σαν οχτάρι. Το βάζει επειδή είναι και αργός στην πολυκοσμία, δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Και δύο χάφοι οι οποίοι άμα τους πετάξεις στην αγορά δεν τους παίρνει ούτε η Άγκαρα Κουτσού, ούτε η Άγκαρα Τυφλού, ούτε η Άγκαρα Καβλού. Δεν τους παίρνει κανένας. Το Μαωρίσιο και τον Εσίτη. Ποιος θα πάρει αυτούς τους δύο παίκτες. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα πρόβλημα στο χθεσινό παιχνίδι. Παρακτήσει παιχνίδι από πίσω με σέντερ μπακ που δεν ξέρουν μπάλα. Ο Ίγκρασον, συγγνώμη, ναι, ο Ίγκρασον και ο Βαρέλα. Σύντομο γεγονός ότι η Σίτι δεν μπορεί να κατεβάσει μπάλα και αυτός. Ο Μάτος δεν ανεβαίνει. Είναι στην συνωμοταξία των παλεμάχων και αυτός. Στα 33 θα ανέβει δεν μια φορά και 10 θα κατέβει. Και ο Γιαννούλης, ο οποίος διαβάστηκε πάρα πολύ καλά από τον Δόνη, ο οποίος έβαλε ένα πολύ ωραίο τρίκ με τον Κουρμπέλη. Πηγαίνει ο Κουρμπέλης απάνω στον. Δηλαδή πλαγιά. Τι κάνει ο Δόνης? Λέει: έχω ένα χαφ, τρία χαφ με τρία χαφ. Ποιον πρέπει να προσέξω? Θα προσέξω τον Μίσιτς. Ωραία. Τους άλλους δύο χαφ τι θα τους κάνω? Θα βάλω να μαρκάρει τον Ζαχίν. Καλά, ο Ζαχίν ήταν κακός. Θα βάλω τον Κουρμπέλη στον Εσίτη? Όχι. Τι θα πάω να κάνω? Ποιος είναι κίνδυνος από εκεί πέρα να μου βγει? Ο Γιαννούλης. Τι κάνει ο Γιαννούλης? Βγαίνει, δεν τον πιάνει κανείς και σεντράρει. Θα σεντράρει μια, θα σεντράρει δυο, θα σεντράρει τρεις. Κάπου μπορεί να γίνει ένα λάθος, ένα μπέρδεμα, μια τσαπατσουγιά να φάω γκολ. Τον κλείνει ψηλά. Αν είδατε πολλές φορές στο παιχνίδι, και μια και αναλύουμε τώρα πλέον τους ποδοσφαιριστές κανονικά, ο Γιαννούλης έχει κλειστεί και πίσω από το κέντρο, δεν μπορεί να πάρει διαδρομές. Του βγαίνει ο εξτρέμ, του βγαίνει και ένα σχαφ, τον ντουμπλάρει δηλαδή, τον δίνει σημασία. Τον Γιαννούλη, δείτε εδώ. Αυτή είναι μια περίπτωση. Δεύτερη περίπτωση. Τρίτη περίπτωση. Υπάρχουν αυτές οι περιπτώσεις που αναδεικνύεται η ευφυΐα του Δόνη να κλείσει ένα playmaker ουσιαστικά πάρα πολύ ψηλά. Δεν τον αφήνει όπως άφηναν παλιά το Λίνο, όπως κάπου άφηναν το Γιαννούλη να σεντράρει και να δημιουργούνται καταστάσεις. Θα σε κλείσω ψηλά. Και όχι μόνο τον κλείνει ψηλά, βάζει και γκολ ο Παναθηναϊκός, το οποίο ακυρώνεται, που ξεκινάει από πίεση ψηλά στο Γιαννούλη. Δεν πάει να πιέσει τον Εσίτη. Το βλέπει τον Εσίτη, τον αφήνει μόνο. Τι κάνει ο Εσίτη? Σκουλάζει τα αρχίδια. Πάει λοιπόν στο Γιαννούλη και του βάζει εκεί τον παίχτη, τον κλέβει και δημιουργείται η κατάσταση. Στη φάση του γκολ τώρα, σωστά ο διαιτητής το ακυρώνει, γιατί σύμφωνα με τον νέο κανονισμό, το οποίο είπε και ο Βαρούκας, και είναι αλήθεια, το μελετήσαμε κι εμείς, ακόμα και αν χτυπήσει μπάλα στο κεφάλι ή σε άλλο σημείο του σώματος και στο χέρι και μπει γκολ, τον γκολ ακυρώνεται. Δεν μπορεί να γίνει κάτι το διαφορετικό. Γίνεται πάρα πολύ αστραπία η φάση, δεν μπορεί με γυμνό μάτι να το δεις. Το ΒΑΡ λοιπόν δικαιώνει τον ΠΑΟΚ, σωστά ακυρώνεται τον γκολ και νομίζω δεν υπάρχουν και διαμαρτυρίες. Η ατυχία είναι ότι το είδε το ΒΑΡ για τον Παναθηναϊκό. Αυτός λοιπόν ο Γιαννούλης το βλέπουμε εδώ και στο αμυντικό του κομμάτι, κάτι το οποίο εδώ και τρεις μήνες φωνάζω, ότι ο Γιαννούλης, άμα βρει κανέναν εξτρέμ ή το χτυπήσει ένας έξυπνος προπονητής με ένα χαφ και τον ντουμπλάρει με έναν εξτρέμ, μπορεί να περάσει εκεί πέρα η Άρτα και τα Γιάννενα. Και η Βέρεια και η Νάουσα και η Καστοριά. Παίρνει όποιος θέλει εκεί. Γιατί ο Γιαννούλης δεν είναι ένας ποδοσφαιριστής με όγκο, μυϊκό και πολύ καλό μαρκάρισμα. Και είναι λογικό αυτό, διότι ξεκίνησε την καριέρα του από δεκάρι και μετά ο Καμπερίδης στον Πιερικό, ο οποίος τον ανέδειξε, τον έβαλε εξτρέμ. Είναι ένας μπακ ο οποίος ξεκίνησε από εξτρέμ και γυρνάει πίσω. Άρα έχει πρόβλημα στα μαρκαρίσματα. Όπως και ο Βιερίνη έχει πρόβλημα στα μαρκαρίσματα πέρσι. Αλλά δεν βγαίνουν στο ελληνικό πρωτάθλημα να τους χτυπήσουν από εκεί τίποτα καλοί παίκτες, γιατί η ποιότητα του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι αρκετά χαμηλή. Αναλύσαμε λοιπόν τον Γιαννούλη στο κομμάτι το αμυντικό και αναλύουμε λοιπόν και τον Γιαννούλη στο κομμάτι το επιθετικό. Και βλέπουμε ότι στο κομμάτι το επιθετικό το χτύπησε πολύ ωραία με μαρκαρίσματα από τα χαφ ο προπονητής του Παναθηναϊκού, αλλά και έδωσε πολλές φορές την κίνηση ο Παναθηναϊκός από την πλευρά του Γιαννούλη να γίνουν επιθέσεις. Βλέπετε τις επιθέσεις που πήγε ο Παναθηναϊκός από τον Γιαννούλη, διαβασμένος. Διαβασμένος ο Παναθηναϊκός χτυπάει την πλευρά του Γιαννούλη για να δημιουργήσει κατάσταση μέσω επιθετική.
Ένα άλλο το οποίο μας δικαιώνει διαχρονικά είναι το κομμάτι του transition. Όχι transistor, transition. Δηλαδή υπάρχει το επιθετικό transition και το αμυντικό transition. Ο ΠΑΟΚ να πούμε είναι Μουνί Καπέλο στο αμυντικό transition. Δέστε τις φάσεις πως ο ΠΑΟΚ χάνει την μπάλα και πως γίνεται η αντεπίθεση με μια γρήγορη επίθεση. Βλέπετε εδώ την πρώτη φάση, εδώ η δεύτερη φάση, πως βγαίνει ο Παναθηναϊκός πολύ πιο γρήγορα μπροστά, με μεγαλύτερη ταχύτητα, με 30-40 που λέει ο Αλέφαντος, με 30-40 πολύ πιο γρήγορα. Δηλαδή φαίνεται σαν σταματημένη η χαφ, κοιτάξτε εδώ, φαίνεται σαν σταματημένη η χαφ του ΠΑΟΚ. Και οι παίκτες του Παναθηναϊκού φαίνονται σαν την Πατουλίδου πριν φάει λάχανο αυτή τη μαύρη, να πούμε, στη Βαρκελόνη. Να η Πατουλίδου, να και η μαύρη. Μόνο που ο μαύρος εδώ είναι ο παίκτης του ΠΑΟΚ. Κατάλαβες. Και ο άλλος εδώ φαίνεται σαν την Πατουλίδου. Έτσι φαίνεται. Κοίτα το μαύρο, κοίτα και την Πατουλίδου. Το εμπόδιο λείπει. Μιλάμε για τρομερή κατάσταση. Δηλαδή βάλε ένα εμπόδιο εκεί. Transition είναι αυτό, να πούστε 65 εκατομμύρια ομάδα. Να χαθεί η μπάλα ψηλά και να γυρίζει με τζόκινγκ. Εγώ τα 100 μέτρα τα κάνω σε 12,9 δευτερόλεπτα. 52 θα κλείσω, 17 Φεβρουαρίου. Άλλαξε την ημερομηνία, ρε. Μπράβο. 12,9 ρε που σταράδε. 2 εκατομμύρια το χρόνο να κάνετε 100 μέτρα πιο αργά από μένα, ρε. Πού σα ρε, ρε ζήλιδε των σκυλιών. Και εσεί και άλλοι μπινέδε που σα φέρναν στην ομάδα. Σε γδέρουν τις τσέπες, Σαββίδη. Στο τέλος θα μείνεις με 5 ευρώ. Σαββίδη, 2 εκατομμύρια ο Βέρμπλουμ, 2 εκατομμύρια ο Εσίτη, 1,5 εκατομμύριο ο Βαρέλα. Στο τέλος, αντί για ρούβλια, τις τσέπες, τις άδειες θα έχεις. Έχεις τρελάθει, ρε. Μετά τον, πώς το λέγανε το χαφ που είχατε τον καλό, ρε, τον Τζιμιρότη. Μετά τον Τζιμιρότη, του Τζιριγότη λέω, το Τζιμιρότ. Μετά τον Τζίμιρο πήγαν στον ΠΑΟΚ χαφ, οι οποίοι κάνουν τα 100 μέτρα πάνω από 14,5 δευτερόλεπτα, άτεχνοι ως επιτοπλίστων οι περισσότεροι, στο κεφάλι λίγα πράγματα και 15-20 εκατομμύρια συνολικά τα έξοδα που χρεώθηκε στην ΠΑΟΚ λογιστικά αυτή η χαφ. Ή είστε άμπαλοι, είστε μαλάκες, ή θέλετε να φαίνονται έξοδα στο λογιστήριό σας. Δεν εξηγείται αλλιώς. Αν θέλετε να φαίνονται έξοδα στο λογιστήριο, πάω πάσο. Αλλιώς ή σας κλέβουν, είστε μαλάκες πάνω στην μπάλα. Δεν εξηγείται αλλιώς. Δεν εξηγείται αλλιώς. Λοιπόν, αναλύσαμε το αμυντικό transition, αναλύσαμε τον Γιαννούλη. Μα πες στο Μίσιτς. Ο Μίσιτς, ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής που πρέπει να έχει χώρο από πίσω, γιατί δεν έχει και αυτό στην έκρηξη, έχει ένα καλό τέμπο. Δηλαδή ο Μίσης έχει ένα καλό τέμπο. Ο εξωμάγουλος κάποια στιγμή θα φουσκώσει. Εγώ στο 5ο χιλιόμετρο τη βγάζω στο τέλος, αντί για 6 λεπτά, 5.50, το βγάζω 6,5 λεπτά, 6.40 το τελευταίο. Μπορελαντί. Άμα είχα το μάγουλο μέσα, αυτοί που έχουν μάγουλο μέσα, οι εσωμάγουλοι, ο εσωμάγουλος τρέχει απίστευτα. Τρέχει απίστευτα ο χάφος εσωμάγουλος. Ο Μίσιτς είναι εξωμάγουλος. Αυτός ο μαλάκας που είναι ο προπονητής του ΠΑΟΚ, που το βάζει δεκάρι και παίζει για τρεις, γιατί παίζει μισό για Μαωρίτσιο και 1,5 για το άλλο το παλτό που θα αναλύσουμε τώρα σε λίγο. Είναι στα κόκκινα. Δεν έχει τα πολλά χιλιόμετρα τα καλά ο Μίσιτς. Ο Μίσιτς δεν είναι Μπεγλέρας στα χιλιόμετρα. Δεν είναι Ζαγοράκη στα χιλιόμετρα. Δεν είναι Σιώπη στα χιλιόμετρα. Είναι πιο αργό το τέμπο του και λιγότερα χιλιόμετρα αντοχή. Τον βάζει εκεί, τον γαμάει. Γράψε στα επόμενα παιχνίδια θλάσιο Μίσιτς. Γράψε το. Ό,τι σου έχω πει έχει βγει επαληθή. Λοιπόν, κάνει την κάθετη πάσα. Τη βλέπετε εδώ. Χάνει τον κόλο Σφιντεύσκη, ο οποίος είναι της πρώτης επαφής κι αυτός. Δηλαδή του δίνει την μπάλα, δεν πάει να τριπλάρει, πάει να πλασάρει. Δεν πάει πάνω στο τερματοφύλακα, όπως μπορεί να κάνει ένα μεγάλο σέντερφορ που θέλετε να το συγκρίνετε με τα μεγάλα σέντερφορ της Πολωνίας, οι Λίθιοι να πούμε, και βγάζουμε το θείο του, τον προπονητή του, τι μεγάλο σέντερφορ είναι. Εντάξει, έχει την αίσθηση του γκολ, δεν είναι ο παίκτης που θα του δώσεις την μπάλα. Και ο Αθανασιάδης τον έδινε στην μπάλα τέτα τέτ, πλάσερνε. Δεν πήγαινε ποτέ στον τερματοφύλακα. Δείξε μερικά τον Αθανασιάδη να τον βρεις. Σε πρώτη φάση, μπαμ, βάλτο. Πρώτο δοκάρι, κάνει την κίνηση, μπαμ, βάλτο. Ο Αθανασιάδης. Τι διαφορά έχει ο Αθανασιάδης από τον Σφιντεύσκη? Απλά ο Σφιντεύσκη δεν είναι μπεκρής. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν είναι μπεκρής.
δεν χρυσαυγείτης και δεν σκοτώνει τα πουλάκια με το, με, και να πάει στο βουνό και να σκοτώνει, να πούμε, τα πουλάκια. Ο Κλάους πήγε, λέει, σε μια ομάδα. Απλά ο συντέφη, το παιδί παντρεύει νέος, πηδάει μια γυναίκα το πρωί βράδυ, δεν πάει στο Μαρκίζ να πει εκεί τα ποτά με τα πετρέλαια που δίνουν και τελείωσε η φασαρία. Τέλος και αυτός. Καλό σέντερφορ. Ο άλλος, ο Ακπομ, μπαίνει. Ο Ακπομ δεν μπορεί να βάλει γκολ με κεφαλιά ούτε το Αγίου Πούτσο ανήμερα. Κάνω 50 σέντρες. Μπορεί να πιάσει δύο κεφαλιές. Η μία θα πάει στην κερκίδα, η άλλη θα πάει στο ρολόι. Δεν έχει. Και να σου πω και το άλλο. Αν ο προπονητής του ΠΑΟΚ πίστευε στην ομάδα του στο 2-0, θα άφηνε την ομάδα με ένα σέντερφορ και δεν θα έπαιζε με δύο. Να παίξω το 4-4-2 που τόσο πολύ μας είχε διατυμπανίσει, να πούμε ότι 4-4-2 θα παίξω. 4-4-2 ούτε στο ρίσκο σου, μόνο η κολοτρυπίδα, να πούμε, φοβάσαι. Δεν πιστεύει στην ομάδα σου, σου λέει: άμα παίξω με 4-4-2, θα βγει ο Κουρμπέλης με τον Δόνι και τον Ζακίνη και τον Μπουζούκι, αν μπει αργότερα, και αν μου κάνει τον κόλο, να. Πάμε στον Εσίτη. Δέστε στο βίντεο, γιατί ο Εσίτη μπορεί να παίξει βόλεϊ, να τον πάρει Τζένι Τερζή εκεί πέρα, να τον τύσει κουβανό και να τον φέρει εκεί πέρα στους μπαγλαμάδες, στους βολεϊκούς του ΠΑΟΚ να κάνει καριέρα. Θες να τον βάλω στίβο να κάνει 400 μέτρα σπριντ? Τι θες να τον βάλω να κάνει? Θες να τον βάλω να κάνει bodybuilding? Θες να τον βάλω MMA να παίξει εκεί, να πιάνει εκεί πέρα με τους παιχλιβάνιδες να παλεύει? Δεν για μπάλα. Καταρχήν ο άνθρωπος είναι σαν συγκαμμένος. Έχεις δει συγκαμμένο στα μπούτια καλοκαίρι και να έχει και αιμορροίδες και να περπατάει και να έχει το μαγιό να τρίβεται στην κολοτρυπίδα, να τρίβει την κολοτρυπίδα η αιμορροίδα και το πλαϊνό το μπατζάκι να πάει στο πόδι το συγκαμμένο? Εάν βάλω ένα τέτοιον μαζί με τον Εσίτη, ο συγκαμμένος θα τον περάσει. Ρε πούστη, πού τον βρήκατε αυτόν? Πού τον βρήκατε αυτόν, ρε πούστη, να πούμε? Αυτό τον άθλιο, τον άμπαλο. Κοιτάξτε πόσο ασυγχρόνιστα πηγαίνει, μετάλλαχα πάει και τρακέρνει. Συγχρονισμός 0. Διατήρηση αποστάσεων 0. Κάνει μεγάλες αποστάσεις. Αυτός πρέπει να είναι και να έχει μυαλό με ακρογωνιαίο λίθο τις αποστάσεις των γραμμών. Πρέπει να συμπτύσσει τις γραμμές και να ενώνει τις τρεις γραμμές και λέει, αυτός ο αρχηγός. Πρέπει να έχει και πνευματική υπεροχή. Πώς να έχει όμως πνευματική υπεροχή? Δεν μπορεί ένας τέτοιος τύπος να έχει πνευματική υπεροχή. Εσύ τι? Πηγαίνουν κατά πάνω του και από τον άξονα οι παίκτες του Παναθηναϊκού και τον περνάνε εύκολα. Αυτή είναι άλλη εντολή του Δόνη που έμαθα εγώ από τα ποδητήρια. Χτυπάτε τον Εσίτη. Κερδίστε φάουλ, κάρτες και χεστημένα χτυπήματα. Τρανζίσιον επιθετικό δεν υπάρχει. Μπάλα να δώσει από πίσω να χτίσει δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να οργανώσει παιχνίδι ο Εσίτη. Θα δώσει την μπάλα πίσω. Πλάγια μαρκαρίσματα δεν έχει να πει ότι θα βγει να ντουμπλάρει έναν μπακ, ξέρω εγώ, γιατί πολύ αργός. Μέχρι να πάει εκεί θα έχουν φύγει, άλλοι θα γίνει αντεπίθεση από την άλλη μεριά. Και είναι ένας άχρηστος ποδοσφαιριστής και άχρηστα χρήματα τα οποία ξοδεύτηκαν και πιάσαν τον πισινό για άλλη μια φορά του κυρίου Ιβάν Σαββίδη και του Γεωργίου του νεότερου. Πάμε στον Μπίσεσβαρ. Ο Μπίσεσβαρ είτε ξεκινάει το παιχνίδι, είτε μπαίνει στο 60, είναι παλέμαχος ποδοσφαιριστής. Κοιτάξτε τα κιλά του. Κοιτάξτε το κεφάλι του, κοιτάξτε τη μέση του, κοιτάξτε τα πόδια του. Κοιτάξτε όταν χαθεί η μπάλα πώς πάνε και σε αυτόν επάνω. Χτυπάνε μετά το 2-0 τον Μπίσεσβαρ και τον Εσίτη στην αντεπίδεση. Από εκεί βγαίνουν. Μαλάκες είναι να πάμε παλού. Από εκεί βγαίνουν. Σαν σταματημένος. Να πάρει την μπάλα, να δώσει μια πάσα. Να τριπλάρει μπακ, να πει αφού δεν σπάει η μέση. Η μέση είναι, θα έρθει και τον έβαλε στην κατάψυξη μαζί με τα μπριζολάκια λαιμού, να πούμε, και έχουν παγώσει όλα μαζί και θέλει καμιά 4 ώρες να τα ξεπαγώσει για να τα βάλει να φάνε τα παιδιά με τυρί και με μαύρο ψωμί, να πούμε. Δεν σπάει αυτή η μέση. Δεν σπάει. Δείτε τον μπαμπά του πώς είναι. Βγάλτε τον μπαμπά του Μπίσεσβαρ. Για δες τον μπαμπά του Μπίσεσβαρ. Έτσι θα γίνει ο Μπίσεσβαρ και χειρότερος μετά από 2 χρόνια από τώρα. Δηλαδή είναι ικανός ο ΠΑΟΚ να δείτε τον Μπίσεσβαρ σε αυτή την κατάσταση. Αυτός τώρα είναι για να παίξει μπάλα. Κοιτάξτε μέση. Κοιτάξτε, αυτός είναι για να μπει στην ταβέρνα, να πει παιδί μου ποιος σε πείραξε. Αυτοί οι τρεις. Μαύρο στο ξύλο, ταβερνόξυλο και φύγαμε. Για μπάλα είναι αυτός τώρα. Καλά κάνει και δεν τον βάζει. Άλλος ένας παλέμαχος λοιπόν. Και φυσικά ο Μαουρίσιο με καλά στοιχεία. 3 χρόνια, κάθε χρόνο 5 μήνες έξω. Δεν φτιάχνεις.
Δεν μπορεί να φτιάξει ούτε έκρηξη, ούτε ταχύτητα, ούτε να ανέβει, ούτε να κατέβει, ούτε να κάνει επιθετικό transition, ούτε αμυντικό, ούτε να ντουμπλάρει πλαϊνά μαρκαρίσματα, ούτε επιθετικό ντουμπλάρισμα μπορεί να κάνει. Άρα και εσύ παίρνει τζάμπα λεφτά. Με άλλα λόγια, ο ΠΑΟΚ πρέπει να κάνει όλα τα μάτια φιλικά για να πάρει το πρωτάθλημα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Εδώ ακόμα και ο Ολυμπιακός του Κόκαλη έπαιζε μπάλα. Με τους κολοδιαιτητές της εποχής τους απατεώνες που σφύριζαν 90-10. Έπαιζε μπάλα. Είχε παίχτες, είχε τακτική, είχε προπονητές, είχε γυμναστές, είχε διατροφολόγους. Μας τα πάνε. Εντάξει. Και πάμε στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει ποδοσφαιριστές που έχουν ανεβάσει την αξία τους στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο, αντίθετα με τον ΠΑΟΚ που έχει ποδοσφαιριστές που χάνουν την αξία τους στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο. Μιλάω για τον γιο του Δόνη, μιλάω για τον Κουρμπέλη, μιλάω για τον Μπουζούκι, μιλάω για τον Χατζηγιοβάνη, για τον Άγκη τον οποίο πήρε, και τον Μπούγκουρα, τον Κοντό. Ο Μπούγκουρας έγινε στόπερ χαμηλά. Και φυσικά για Ινσούα. Δεν θα πω για τον Διούδη, τον οποίο θεωρώ ένα καλό τερματοφύλακα, αλλά μέχρι εκεί έχει μια ομάδα η οποία με χειρότερο παίκτη του γηπέδου, το δεκάρι της, διέλυσε τον ΠΑΟΚ. Με χειρότερο παίκτη το δεκάρι της, διέλυσε τον ΠΑΟΚ. Περίμενα να δω τον Ζαχίντ πολύ γρήγορα έξω από την εντεκάδα και μέσα τον Μπουζούκι. Άρχισε πολύ ο Δόνης να τον βγάλει και αν ήταν να πάρει με άριστα το 10-10, παίρνει 9,5 στο τρίμηνο γιατί δεν έβγαλε τον Ζαχίντ, το οποίο ήταν απαράδεκτο. Και να πω ότι στερείται και καλού center for, γιατί ο Μακέντα είναι ένας, δεν θα πω της πλάκας, είναι ένας της σειράς center for. Γι' αυτό το Παναθηναϊκό όμως είναι ένας τίμιος center for, ο Μακέντα. Περιμένω πολλά από τον Άγκη, τον Χατζηγιοβάνη και τον Νούμι και περιμένω πολύ περισσότερο από τον Μπουζούκι. Πιστεύω ότι η διάδα Κουρμπέλη Δόνη έπιασε ταβάνι, δεν μπορεί να πάει παραπάνω. Έπιασε το όριο ταχύτητας που λέμε. Και η συνέχεια στα play-off και για το κύπελο βλέπω ένα πολύ φορμανισμένο Παναθηναϊκό που θα βάλει πολύ δύσκολο στον ΠΑΟΚ. Βλέπω να σκοράρει και στην Τούμπα ο Παναθηναϊκός την Τετάρτη. Βλέπω να σκοράρει και στην Τούμπα ο Παναθηναϊκός την Τετάρτη, κάτι το οποίο θα βάλει πολύ δύσκολο στον ΠΑΟΚ. Κοίτα, οι αμφισβητούμενες φάσεις είναι καθαρότατες. Του Μακέτα τον γκολ είναι φάουλ. Είναι χέρι, το βάζει πανέξυπλα, δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς ούτε να διαμαρτυρηθεί. Η άλλη φάση είναι η κόκκινη κάρτα του Γιαννούλη. Πάει και τον πατάει και κοιτάει αλλού. Είναι κόκκινη κάρτα. Εγώ τηρώ την κριτική μου σε όλες τις ομάδες το ίδιο. Όπως ο Ιντέγε πήρε σωστά την κόκκινη κάρτα και κλαίγαν οι Αριανοί κακώς. Καλώς κλαίνει η Παναθηναϊκή, γιατί αν έβγαινε ο Γιαννούλης μπορεί να είχαμε 4. Χαβάει 5-0 κτλ. Κακώς δεν τον έβγαλε κόκκινη κάρτα. Και φυσικά δεν είναι θέατρο του Λιμιού. Τον πατάει έξω από την περιοχή. Ο παίκτης του Παναθηναϊκού είναι φάουλ, είναι κάρτα στον παίκτη του Παναθηναϊκού και φυσικά ο Λιμιός ο Βουκάλας που ήταν διακριθέντας, γιατί έτρεξε πολύ, μάρκαρε, προσπάθησε να βγει. Ποιότητα δεν έχει μέσα στην περιοχή, δεν έχω απέτηση. Αυτός είναι ο Λιμιός. Ένας πολύ φιλότιμος δεξιός μπακ, τον οποίο τον κάνανε εξτρέμ. Ένας πολύ φιλότιμος μπακ χαφ σε ένα 3-5-2, τον οποίο τον κάνανε εξτρέμ. Ο Λιμιός σε 3-5-2 σύστημα, δεξιός μπακ χαφ, είναι η θέση του. Εντάξει, ούτε back μπορεί να τον πεις, ούτε extreme μπορεί να τον πεις, μπορεί να τον πεις back half. Είναι τάλε κουάλε να πάει σε μια ομάδα που παίζει 3-5-2, 5-3-2 όπως το λένε. Λοιπόν, κακώς τον έδωσε κίτρινη κάρτα, αυτές οι τρεις ήταν οι αμφισβητούμενες φάσεις, μία σωστά τη δίνει και τις δύο κάνει λάθος. Ο Μέτριος Αζέρος διαιτητής. Τώρα θέλετε να μου πείτε για τα γυαλιά, γιατί είναι έτσι τα γυαλιά. Του βάλε, θα πείτε για τα γυαλιά, θα γράψετε σίγουρα από κάτω. Τα γυαλιά βάλα ζιλουτέιπ, γιατί έφυγε αυτό το γυαλί. Εγώ είμαι άνθρωπος που χαλάω εύκολα τα μικροπράγματα. Σπάω τα στυλό, χύνω ας πούμε το φαγητό, μπορεί να πέσει το κρυθάρι κάτω, πια νερό να λερωθώ. Είμαι τσαπατσούλης στα μικρό αυτά. Μια φορά το μήνα αγοράζω γυαλιά. Δεν πρόλαβα να πάω σήμερα στο φαρμακείο, στο φαρμακείο τα παίρνω και έκανα ένα μπάλωμα, όπως έκανε ο προπονητής του ΠΑΟΚ τα μπαλώματα με το Μίσιτς στα χαφ, στο δεκάρι. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων.
Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά μπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός το Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσιπουρομεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες.